έγινε ρε μαρμητό σκυλιά. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός 0-1. Μία άκρος επαγγελματική νίκη του Ολυμπιακού και δίκαιη βάσει της εμφάνισης στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός το πήρε επαγγελματικά και το πήρε με τη μαγιά, με την ποιότητα, με τα 100 κιλά φρύδια του Γιουσέφ Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή που από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ είχε παροπληστεί, άγνωστο γιατί, και τελικά το έφαγε το κεφάλι του Ισπανός, για να δούμε και πάλι το μεγαλύτερο σκόρερ των ελληνικών γηπέδων να παίζει, να σκοράρει, να χάνει ευκαιρίες, να μοιράζει assist και όλα αυτά σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα. Είναι ευλογία για τον Ολυμπιακό αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο που υπάρχει στην ποδοσφαιρική μας γκάμα και ποδοσφαιρική ιστορία για νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων ο Γιουσέφ Ελαραμπή. Κάποιοι, επειδή μπαίνω και στο ψητό, θα πείτε για το πέναλτι. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ στην αρχή λίγο το θεώρησα ότι έκανε φλόπινγκ ο Μασούρας. Μετά το τρίτο όμως replay, ο Δελιανίδης έχει ανοίξει τα πόδια και ρίχνει κάτω τον Μασούρα, ο οποίος προσπαθεί να περάσει και πέφτει πάνω στα πόδια του. Στην εποχή του VAR, όπως λέτε και εσείς όταν διαμαρτύρονται οι Ολυμπιακοί για τη διαιτησία, το είδε το VAR, 1-2 λεπτά, 3 λεπτά και έδωσε το πέναλτι. Έτσι είναι και αυτό συμβαίνει. Βέβαια, στο 88 υπάρχει άλλο πέναλτι, το οποίο δεν το δίνει πάλι ο διαιτητής, γιατί θεώρησε ότι είναι χέρι στήριξης. Αλλά και πάλι όμως το χέρι του είναι κάθετα και όχι μόνο αυτό. Με το χέρι του κόβει και την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Άρα λοιπόν λογικά θα έπρεπε να δώσει πέναλτι. Δεν το έδωσε. Εγώ δεν κοιμάμαι σε κανένα σύννεφάκι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Ο Ολυμπιακός θέλει βελτίωση. Και θέλει βελτίωση στην άμυνα. Και η άμυνα δεν έχει να κάνει με το Ρέτσο, τον Ντόι, τον Μπορόζο, το Φρέιρε ή οποιονδήποτε άλλο αμυντικό. Έχει να κάνει από τη μέση και πίσω όλοι αυτοί που πρέπει να μαρκάρουν, να κάνουν αλληλοβοήθειες και να παίζουν άμυνα. Αυτή ήταν η επιτυχία του Ολυμπιακού επί Μαρτίνς και αυτό θέλει να κάνει και ο Καρβαλιάλ. Πιστεύω το δουλεύει αρκετά καλά. Μέχρι να το πετύχει όμως θα πρέπει η ομάδα να κάνει 4 μεταγραφές. Θα πρέπει να πάρει 2 τουλάχιστον στόπερ, έναν αμυντικό χαφ, έναν εξτρέμ και τώρα για επιθετικό, να σας πω και την αλήθεια, δεν μου πάει να πω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιθετικό τη στιγμή που έχεις αυτή τη μεγάλη ποιότητα, τον Ελαραμπή, που επειδή ακούω κάτι μαλακίες, 36 λέει είναι, 37 είναι, ρε, 77 με πείνα είναι, πάλι γκολ θα βάζει. Το καταλάβατε αυτό. Ελαραμπή, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, θέλουμε να βγεις να μας εξηγήσεις τώρα που έβγες από τον Ολυμπιακό για ποιο λόγο δεν έβαζε τον Ελαραμπή. Αλήθεια, παιδιά, δηλαδή για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δηλαδή, ενώ όταν κάποια στιγμή και ο Καμπί δεν τράβαγε, για ποιο λόγο ρε Ντιέγκο Μαρτίνεθ, που δεν θα πας και στη Σεβίλη πανά θεμάσαι, άφηνε τον Ελαραμπή έξω και μου βάζει σέντερ φόρτο Γιώβετιτς. Σαν να πάω εγώ να γράψω διαγώνισμα και να το γράφω με το δεξί μου χέρι. Που το δεξί μου χέρι το έχω μόνο για να βάζω ταχύτητα στο αυτοκίνητο. Είναι ποτέ δυνατόν. Φέρετε βάρος. Γιατί έχουμε και Ευρώπη σε σχέση με κάτι άλλο. Κάτι πρέσβης εννοώ. Φέρετε βάρος. Είναι το απόλυτο 50-50.
Για να γίνει ακόμα καλύτερο ο Ολυμπιακό, θα πρέπει να μάθει να παίζει άμυνα και να βρει την ισορροπία του στο επιθετικό transition. Αν βρει αυτέ τι ισορροπίε, δεν τον εφοβάμαι. Η Φερεντσβάρο από τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλή. Πίσω δεν είναι τόσο καλή. Παρά το γεγονό ότι στην Ουγγαρία έχει την καλύτερη άμυνα, έχει φάει 19 γκολ σε 17 μάτς. Για σκεφτείτε το λιγάκι. 19 γκολ. Δηλαδή τρώει τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Πάντω έχει την καλύτερη άμυνα. Ο Στάνκοβιτ είναι πιστό στο δόγμα Μιχαήλοβιτ, του συγχωρεμένου. Επιθετική άμυνα, γρήγορο transition, παιχνίδια από τα άκρα. Έχει καλά παιχτάκια η Φερεντσβάρος, αλλά δεν είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε, εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στα λόγια μου. Για να πω κάτι, ειδικά όταν έχει να κάνει με Ευρώπη, είμαι πάντα προσεκτικός. Με συγχωρείτε, αλλά με ταλαιπωρεί και η βροχύτιδα. Λοιπόν, οπότε, ο καλός Ολυμπιακός την περνάει τη Φερεντσβάρος και έχω και ένα όνειρο, λέω, να παίξω στους 8, γιατί θέλω να περάσει το ΠΑΟΚ, στους 8 με τον ΠΑΟΚ. Προημιτελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να τα δούμε όλα και να γουστάρουμε όλα. Έτσι. Δύο μεταγραφές θέλει ο Ολυμπιακός στο στόπερ. Ένα αμυντικό χαφ, έναν εξτρέμ και ίσως ένα επιθετικό. Πέντε τώρα είπα εγώ, αλλά λέω τώρα 4-5 για να είμαστε και μέσα. Εκεί οι φίλοι μου Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη και σε όλο τον κόσμο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν θα κάνουμε. Θέλει υπομονή. Θέλει καθαρό μυαλό. Θέλει πλάνο. Όλα αυτά τα έχει μαζί με την ηρεμία ο Κάρλος Καρβαλιέλ. Ούτε χειροκροτάει στον πάγκο, λες και βλέπει Netflix ή έχει πάει στο θέατρο, ούτε κάνει έτσι, ούτε κάνει έτσι, τον είδες. Ζωντάν μίλαγε, έλεγε πράγματα. Δεν χειροκροτάγε, έλεγε, πάμε, προχωράμε. Έλεγε, δίνω οδηγίες, φώναζε, έκανε, έδειχνε. Αυτός είναι ο ζωντανός προπονητής. Όχι σαν τον Μαρτίνετ, που μου έκανε παλαμάκια, λες και βλέπει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Αλίκη στον Αθήκο. Ή είχαμε πάει στο θέατρο και βλέπαμε μια ωραία ταινία. Ή ξέρω εγώ, είχαμε πάει στα μπουσούκια και εγώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο να τραγουδάει. Αυτό κάνει. Δεν κάνει καλό στους παίκτες σου και δεν κάνει καλό και στο πρεστή σου. Αλλά πού να τα καταλάβει αυτό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, θέλει να πάει στη Σεβίλη. Βλέπω τη Σεβίλη να υποβιβάζεται άμα πέσει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Θα τα λέμε κιόλα. Και επειδή μου κάνετε και μου λέτε διάφορα κάποιοι φίλοι, εγώ ξέρετε δεν κόλλωνο. To my big papers, που λέει ένα φίλο μου. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δίκαια είναι στην πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός βεβαίως και θα μπορούσε να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, αν δεν είχε αυτοκτονήσει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έπαιζε πολύ πιο καλύτερα και πολύ πιο έξυπνα. Αν δεν του κόβανε τους βαθμούς στον τρίπ με τον Παναθηναϊκό ελέγχου Άνκαρ, έτσι, που του πήραν τους βαθμούς με το έτσι θέλω, και άμα δικαιωθεί στο ΚΑΣ θα πέσει ο ουρανός, να ξέρετε, θα γίνει, άμα ο Ολυμπιακός δικαιωθεί, θα πέσει ο ουρανός. Τον βάλε να παίξει ευρωπαϊκό μάτς χωρίς την παρουσία του κόσμου στο γήπεδό του σε σχέση με τους υπόλοιπους, την ώρα που οι Ισραηλινοί 800 άτομα ανάβανε καπνογόνα, τα μέτρα, λέει, της κυβέρνησης. Και στο Ισραηλινοί ανοίγανε καπνογόνα. Τα είδατε? Ασχολήθηκε κανένας με αυτό το πράγμα? Όχι, δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό το πράγμα. Γιατί να ασχοληθεί, μήπως τους συμφέρει να ασχοληθούν? Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους μας. Να έχετε την υγεία. Βέβαια, θα επανέλθουμε και με την εκπομπή, αλλά και με ένα ακόμα βίντεο. Όμως, για όσους εδώ, να είστε καλά, ρε μάγκες. Και όπως λέει και ο τεράστιος Βασίλης Ποκοσταντίνου, να είμαστε καλά, να βλέπουμε.